Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Για αρκετή ώρα συζήτησαν χθες το μεσημέρι ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τέθηκαν τα ζητήματα των διοδίων της Ολυμπίας Οδού, του Φράγματος Πύρου Παραπύρου, του Προαστιακού αλλά και της υπογειοποίησης. Πώς όμως σχολιάζει ο Δήμος την συνάντηση? Μπήκαν δηλαδή μια σειρά αρκετά ζητήματα που απασχολούν το λαό της Πάτρας, πάντα με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, τα λαϊκά στρώματα, τα συμφέροντά τους. Δεν έχουμε εμείς αυταπάτες, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η Δημοτική Αρχή, ότι μπορούσε είτε η επίσκεψη, είτε η πολιτική που ασκεί αυτή η κυβέρνηση να λύσει, για παράδειγμα, τα προβλήματα που αφορούν τους άνεργους της πόλης μας, γιατί ήταν από τα κεντρικό ζήτημα που μπήκε ήταν αυτό, ότι η ανεργία έχει φωλιάσει σε κάθε λαϊκό σπίτι και ότι δεν έχουν στοιχειώδη μέτρα εξαγγελθεί προστασίας των ενέργων. Καλά, για δουλειά δεν μιλάμε. Και εκεί βεβαίως συγκρούονται δύο διαφορετικές επιλογές. Η μία, η καπιταλιστική ανάπτυξη που ο κ. Τσίπρας με νύχια και με δόντια υποστηρίζει, η οποία θα έχει και φτώχεια και εξαθλίωση και κάμια σακουλίτσα τρόφιμα για τους πιο φτωχούς και βεβαίως φορολογιστία, ανεργία, φτώχεια. Ο Δήμαρχος έδωσε και ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό. Απομένει να δούμε ποια αιτήματα θα ικανοποιηθούν. Επίσης, του θέσαμε το ζήτημα τώρα αυτοκινητόδρομου και του σιδηρόδρομου, το ζήτημα του Πύρου Παραπύρου, όλα αυτά δηλαδή που για τις ανάγκες της κερδοφορίας θα θυσιάσουν τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας. Ας πούμε, ο σιδηρόδρομος με το σχεδιασμό του ΟΣΕ θα διχοτομήσει την πόλη και εμείς αυτό το κάναμε σαφέστατο, ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από τη Δημοτική Αρχή. Η ουσία είναι ότι εμείς προσπαθούμε μια σειρά ζητήματα που άμεσα πρέπει να προχωρήσουμε και να λυθούν, να τα διεκδικούμε, να μην χάνουμε ευκαιρία να τα φέρουμε στο επίκεντρο. Και βεβαίως μια επίσκεψη ενός Πρωθυπουργού στο Δημαρχείο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να βάλει η Δημοτική Αρχή συνολικά τα ζητήματα αυτά.